Να πω πολλά και πάρα πολλά, αυτό δεν είναι ο ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, θα είμαι σύντομο. Ξεκινώντα απλά από μια επισήμανση, αυτό που είπε ο καθηγητή όσον αφορά για την τάξη B, τα διευκρίνηση δηλαδή. Εδώ μιλάμε για απλά το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν υπάρχει και αυτό που επιβάλλεται να γίνει είναι ότι αυτή είναι η εταιρεία η οποία από μια εταιρεία που, ήταν, που εξυπηρετούσε του πολίτε και του ταξιτζίδε, του επαγγελματίε, αλλά κατά κύριο λόγο του πολίτε. Πέρασε σε μια εταιρεία άλλη, η οποία θέλει να δημιουργήσει μεταφορική εταιρεία, δηλαδή μεταφορική υπηρεσία και όχι υπηρεσία εξυπηρέτηση του πολίτη. Εδώ υπάρχει ένα λεπτό κενό. Ο υπουργό, αυτό το οποίο σχεδιάζει και θα το δείτε στο νομοσχέδιο, είναι η μεταφορά τη ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη εμπειρία πάνω στα διαστήματα. Και δεν είναι αυτά που λέμε. Μια και είμαστε στην εποχή όπου πολλά λέγονται και πολλά fake news. Επικρατούν αλλά επικρατούν για μία μέρα και τη δεύτερη κάνονται, αλλά τώρα κάνονται πλέον δεν υπάρχει η επαναφορά της αλήθειας. Κρατήστε το, να το δούμε και δεν είναι ακριβώς έτσι όσον αφορά με τις startups. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω στην παρουσίασή σας είναι ότι οι startups που μας παρουσιάζονται με αυτές τις επιχειρήσεις έχουν να κάνουν το λογισμικό. Κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο σε παραγωγή υπηρεσίας και λογισμικό. Είναι γνωστό ότι αναφερθήκατε στην εποχή του 70-80 που ήμουν εγώ στο τέλος. Δεκαετία του 1985, ότι από τότε, από εκείνη την περίοδο μάλλον και μετά που έγινε η μεγάλη έξαρση της πληροφορικής στην Ελλάδα και των υπολογιστών και των ανθρώπων που ασχολούνται με τους υπολογιστές, η Ελλάδα είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, ειδικά στο software, στην παραγωγή προγράμματος και αυτό συνεχίζεται και συνεχίζεται με τις startup εταιρείες. Ποιο είναι το ζητούμενο όμως. Σαφώς και είναι καλές εταιρείες και προωθούνται και θα υπάρχουν και πάρα πολλές. Άλλη και ανέκτη κρίση δημιουργεί καινούργια. Η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά ζητήματα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που φτάσαμε στην κρίση πάρα πολύ, πολύ πλευρό. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει όμως. Και ο προβληματισμός που πρέπει να μας κάνει είναι να δούμε η επιχειρηματικότητα που πολλές φορές θεοποιείται σε μέγιστο βαθμό. Είναι αυτή που θα μας βγάλει από την κρίση. Σαφώς ναι. Μόνη της μπορεί να το κάνει. Σαφώς όχι. Γιατί η επιχειρηματικότητα, η υγιής, η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα εξή του κράτους. Ποια επιχείρηση θα κάνει του τα έργα υποδομής για να μπορέσει να λειτουργήσει, καμία. Το κράτος είναι αυτό που θα έχει τις δομές, τα έργα υποδομής, θα έχει την οργάνωση, θα είναι βέβαιο στο να λειτουργεί για να μπορεί να αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα. Άρα δηλαδή. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα και έχουμε πλέον αποδεχθεί όλοι μας είναι ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μέχρι τώρα, και αυτό που ζούμε, είναι μια κρατικοδή επιχειρηματικότητα. Μια επιχειρηματικότητα που δεν κάνει καινοτόμες δράσεις. Που δεν παίρνει τις νέες ιδέες να τις κάνει καινοτόμα δράσεις για να προχωρήσει. Κατά κύριο λόγο είναι μια κρατικοδή είναι μια επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών. Είναι μια επιχειρηματικότητα που βασίζεται στο μεταφραστικό προϊόν, στο εμπόριο και δεν είναι μια επιχειρηματικότητα η οποία βασίζεται στις νέες ιδέες να κάνει αυτά τα νεοφυείς επιχειρήσεις στην παραγωγή των προϊόντων. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια, και ο στόχος μας είναι για μια στόχευση στην δραστηριότητα και στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Όπου και εμείς, αν θέλετε, και αν το προσέξετε στις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις της κυβέρνησης μας, δεν είμαστε αποκλειστικά οι φαν ή οι διασώτες των ξένων επενδύσεων. Θέλουμε τις ξένες επενδύσεις, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε είναι στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της μικρομεσαίας επιχείρησης που μπορεί να δρά, γιατί αυτή είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, μια παραγωγική αναστολότηση που επιβάλλεται να γίνει με νέα δεδομένα και με οραματική σκέψη τις εποχές που προχωράμε γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είπε, μας ανέφερε κάποιος ότι είπε κάποιος το 1900 και τόσο, ότι ήταν να ανακαλύψουμε. Φάνηκε πόσο καιρό είναι
όπως σήμερα που φτάνουμε με ζητήματα ανθρώπους, μέχρι και ανθρώπους, οι άνθρωποι να πετάνε και η τεχνολογία να είναι εξαιρετικά προηγμένη, που ακόμα και οι άνθρωποι της τεχνολογίας στην επόμενη χρονιά γίνονται παλαιολιθικοί, αντιλαμβανόμαστε τι έχουμε να δούμε στα επόμενα χρόνια. Άρα δηλαδή η παραγωγή μας εντός της χώρας και έχουν ξεκινήσει τα αναπτυξιακά συνέδρια που κάνει η κυβέρνηση, έχουν γίνει τα τρία Δυτικής Μακεδονίας της Δερεάς της Ανάδος Κρήτης, έχουμε τις επόμενες μέρες σύνδεση αν είναι στη Λάρισα και τις μετεπόμενες κάποιου 23-24 χρόνια στην Ήπειρο. Αυτή είναι μια συγκρότηση η οποία θα δώσει κατά τόπους την παραγωγή της συγκρότησης σε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο παραγωγικής αναδιάθρωσης του παραγωγικού σου της χώρας. Αυτό όμως από μόνο του, εάν δεν πάμε στον εξυγχρονισμό του κράτους, σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να λειτουργεί, να σπάσει τα γραφειοκρατικά δεσμά τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε και να μπει και στην εξέταση στις νέες τεχνολογίες, δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει να κάνει. Γιατί αντί κανείς για να κάνει κάποιες επενδύσεις, τι συζητάει πρώτα, ποιοι είναι οι πρώτοι λόγοι που λέει θέλω να έχω για να κάνω επενδύσεις, δεν είναι η φορολογία. 13ος σου, 13ος παράδειγμας. Τι είναι η λειτουργία του κράτους και όχι τόσο στο άκρη γρήγορα θα βγάλω την άδεια, αλλά μία από τις πρώτες παραμέτρους και δεν έχω λαμβάνει καθόλου υπόψη είναι η δικαιοσύνη πώς λειτουργεί. Ρωτάει να σας επενδύσεις, έχουμε επενδύσει. Θα κάνω τρεις μέρες πέρα, τρεις μήνες θα βγάλω την άδεια. Τρεις μήνες δεν πειράζει, 6-6. Βασική παραμέτρους, είναι από τις πρώτες. Εάν εγώ δώσω επιπιστώσεις, πώς μπορώ να πάρω τα λεφτά, θα το δείτε σε όλα τα στοιχεία ότι οι πρώτοι λόγοι που κάποιος δυσκολεύεται να επενδύσει στην Ελλάδα ή δεν θέλει να επενδύσει, είναι το ότι θα καθυστερήσει να βγάλει τις άδειες, οι πολυσυλλογίες από διάφορα ζητήματα όσον αφορά χώρο ταξική σχεδιασμού κτλ. Η λειτουργία της δικαιοσύνης και από τους μεσαίους παραμέτρους προς το τέλος είναι το μισθολογικό κόστος και η φορολογία. Κύριε Μιαλά, ολοκληρώστε, ήδη έχετε 7 λεπτά. Σε ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Ότι πώς να κάνεις αναπτυξιακή στρατηγική μιας χώρας στο δημοσιογραφικό κοινωνικό. Έχουμε 20 χρόνια, έχουν δαπανηθεί δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από διάφορα κοινωνικά συστήματα και λοιπόν να μην βρούμε ακόμα. Τώρα κάνουμε την τεράστια προσπάθεια να αναδώσουμε τους δασικούς κάρτες. Γιατί πώς θα κάνεις την οικονομία, να έχεις ξεκαθαρίσει τι είναι δάσος, τι είναι ιδιωτική περιουσία, τι είναι υπόσχεση περιουσία. Πού σταματάνε οι περισσότερες επενδύσεις, πάει κάποιος να βγάζει μια έκταση και όταν πάνε να κάνει επένδυση, εμφανίζονται 10 άνθρωποι που του κάνουν αγωγή. Συμβούλιο επικρατείας και τα λοιπά και όλα αυτά που ξέρουν την οικονομική διαδικασία δεν είναι δικό του, είναι δημόσιο, είναι δασική έκταση, είναι ιδιωτική έκταση γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος έχει και στις χώρες. Ξεκίνησε στην μεγάλη προστάτα της δασικής χώρας, αυτή τη στιγμή έχουμε αναρτηθεί ένα τρίτος της χώρας και προχωράει με λίγους συστημούς. Και για να κλείνω να μην πρώτο χρόνο σας. Όσον αφορά και τον νόμο Γερμανό. Ο νόμος Γερμανό σήμερα έχει ένα από τα καλύτερα οδικά δικτύα σε κεντρικό επίπεδο. Ολοκληρώθηκε το Ξαλοκυρή Καστοριάδα και εμείς εύκολα μπορούμε να πάμε εκεί. Είναι το μεγάλο έργο της Εγνατίας, το τεράστιο έργο αυτό που έγινε. Ολοκληρώθηκε η Ιόνια Οδός. Σκεφτείτε ότι πήγα Αθήνα τη μέρα του 14ου μέσω Πάτρας, από εδώ πέρα, μέσω Πάτρας και πήγα σε 4 ώρες παρά 10 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η Πάτρα για να κρεμνεύει 2 ώρες. Έγινε η Περνάνης. Ολοκληρώνεται το κομμάτι της Ε65, το μεσαίο κομμάτι. Εδώ μια άλλη ελληνική πρωτοτυπία να έχουμε στο γειτόνιο του τυφλό. Αλλά παρόλα αυτά από αρχές του έτους του 18 ξεκινάνε εργασίες από Λαμία μέχρι Ξινιάδα και το βόρειο τμήμα που περιμένουν την περιμένει η εταιρεία βασικά για την χρηματοποιητική εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα ξεκινήσει και αυτό γιατί το βόρειο και το νότιο τμήμα είναι μαζί. Έτσι δηλαδή, με την οποία σα έδωσα τα πέντε, ο Νόμος Γερμανών έχει όλα τα εγχέρια με έργα υποδομή από τα σημαντικότερα, συγκοινωνιακό κόσμο να αναπτυχθεί η ανάπτυξη που υπάρχει τώρα. Η αξιοποίηση των συγκεκριτικών κρατών κινημάτων τη περιοχή μα που είναι πάρα πολλά και τα γνωρίζουμε όλοι μα και τα έχουμε πει χιλιάδε φορέ, είναι αυτό που ανέφερε
Λευτέρες προηγουμένως, στον κάθε τόπο να δούμε και όχι οριζόντια οι πολιτικές απόψεις, αλλά σε κάθε τόπο με τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, γιατί ο κάθε τόπος έχει ιδιαιτερότητά του, είναι αυτό, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα. Για να αναπτυχθεί ένας τόπος, ό,τι και να έχει, χρειάζεται ένα πράγμα. Οι τοπικοί φορείς, οι άνθρωποι του, τα όποια επίπεδα διοίκησης έχει, περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, δήμη, κεντρική εξουσία, να συνεννούνται σε ένα κοινό πλαίσιο, σε μια κοινή στρατηγική, με ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη.